Σε απόγνωση βρίσκονται οι καταναλωτές μετά το νέο ράλι ανόδου στις τιμές των υγρών καυσίμων. Σήμερα η τιμή της αμόλυδης ξεπερνούσε ακόμα και το 1 ευρώ και 63 λεπτά. Ενώ εκπρόσωποι των βενζινοπολών εκτιμούν ότι πολύ σύντομα τα χειρότερα έρχονται με τη νέα αύξηση του ΦΠΑ από την 1η Ιουλίου. Η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε καύσιμα, ποτά και τσιγάρα που ισχύει από χθες οδηγεί σε αλυσιδωτές αυξήσεις. Ήδη στο νομό Χανίων η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης κυμαίνεται από το 1,60 έως το 1,66 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, με προοπτική να δεχθεί περαιτέρω αύξηση. Το εύκολο για την κυβέρνηση και για την κάθε κυβέρνηση είναι η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το πιο σωστό και το πιο δίκαιο θα ήταν η πάταξη της λαθρεμπορίας και της φοροδιαφυγής. Κάτι στο οποίο δεν έχει κάνει τίποτα μέχρι σήμερα η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών. Ενώ είπε η κυβέρνηση για 6 λεπτά αύξηση στον ειδικό φόρο, δυστυχώς έχουμε φτάσει στα 10 λεπτά. Από χθες το πρωί μέχρι σήμερα, 10 λεπτά πάνω τα καύσιμα. Και 4,5 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης. Να σημειωθεί ότι από τις αρχές του χρόνου η μέση τιμή της αμόλυβδης επιβαρύνθηκε κατά 55 λεπτά λόγω φορολογίας, με αποτέλεσμα να παρατηρείται μείωση της κατανάλωσης κατά 15%, όπου σε ορισμένες περιοχές αγγίζει και το 30%, χωρίς τα Χανιά να αποτελούν εξαίρεση. Θα τσούξει πάρα πολύ την τσέπη του απλού πολίτη, ιδιαιτέρως του μέσου και του πιο φτωχού. Τώρα, ίσως να αλλάξει κάτι πιο μετά. Αν σε περίπτωση μειωθούν, φαντάζομαι θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα γενικότερα και για τις μετακινήσεις αλλά και για τα προϊόντα. Δεν αλλάζει τίποτα. Περιμένουμε το καλύτερο, ελπίζουμε. Αλλά έτσι όπως έχουν πάει η κατάσταση τώρα και το μηχανάκι θα είναι και αυτό κάποιο είδος πολυτελείας, ποδήλατο από εδώ και πέρα. Βλέπουμε τον κόσμο να διαμαρτύρεται καθημερινώς, βλέπουμε ότι κόβει τις αποστάσεις, τις χιλιομετρικές. Όσο μπορεί κάνει λιγότερα χιλιόμετρα να εξοικονομήσει περισσότερο καύσιμο. Φόβοι εκφράζονται και για τις επιπτώσεις στον τουρισμό, καθώς ήδη οι βενζινοπόλες γίνονται δέκτες παραπώνων από τους επισκέπτες του νομού. Φέτο έχουμε τις πρώτες διαμαρτυρίες και βλέπουμε τους τουρίστες ότι δυσανασχετούν με τις τιμές που βλέπουν. Αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, έχει επιπτώσεις και σε άλλους κλάδους, και για τον τουρισμό αλλά και για τα αυτοκίνητα, τα ενοικιαστικά, τα οποία περιμένουν και αυτοί να έχουν κάποιο αποτέλεσμα και κάποιο έσοδο μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση.